Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης το 1917 απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος. Η ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης τον 20ο αιώνα φώτισε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ότι ο τροχός της ιστορίας μπορεί να γυρίσει μπροστά στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης. Ορισμένα από τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης για την κάλυψη βασικών αναγκών των εργαζομένων, για την εξάλληψη της ανεργίας και της ενεργειακής φτώχειας, τη διασφάλιση κατοικίας, δωρεάν υγείας και υψηλού επίπεδου μόρφωσης, την πρόσβαση στην πολιτιστική δημιουργία υψηλού επίπεδου, είχαμε εργάτες που φεύγαν από τις φάμπρικες και μπορούσαν να παρακολουθήσουν έργο όπερας. Σκεφτείτε την απόσταση που μας χωρίζει σήμερα. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διασφαλίσει ο καπιταλισμός σήμερα, δεκαετίες μετά, και ούτε πρόκειται να τα διασφαλίσει ποτέ. Αντίστοιχα, θα μπορούσε κανείς να μιλά για πολλές ώρες για το άλμα στο γρήγορο εξηλεκτρισμό της αχανούς Σοβιετικής Ένωσης στη δεκαετία του 20, τη μετατροπή της ειρηνικής σε πολεμική βιομηχανία για τις ανάγκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν όρος μαζί με τον Κόκκινο Στρατό για την επιτυχία, την κατάκτηση του διαστήματος με το Σπούτνικ, τον Γκαγκάριν και την Τερεσκόβα. Το μέγεθος του άλματος στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων συγκριτικά με τον καπιταλισμό γίνεται κατανοητό αν υπολογίσουμε τη μεγάλη απόσταση που χώριζε την προεπαναστατική Ρωσία από τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη όπως η ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γερμανία. Αν υπολογίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο ρωσικό έδαφος και το γεγονός ότι οι επιτυχίες πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες υπεριαλιστικής περικύκλωσης, αντεπαναστατικής εσωτερικής υπονόμευσης και απροκάλυπτων υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Αν σκεφτούμε πώς διασφαλιζόταν η ανάπτυξη στις καπιταλιστικές χώρες με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, τις ουρές των ανέργων, την εργοδοτική τρομοκρατία. Η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης φωτίζει τη δυνατότητα, την αναγκαιότητα και την υπεροχή μιας ανώτερης μορφής οργάνωσης της κοινωνίας, κατά την οποία αλλάζει ριζικά ο σκοπός της παραγωγής, ο χαρακτήρας της εξουσίας και της ιδιοκτησίας και ο ρόλος της εργατικής τάξης, γενικότερα των εργαζομένων. Από τα χέρια της αστικής τάξης στη δικτατορία του κεφαλαίου, η εξουσία περνά στα χέρια της εργατικής τάξης στη δικτατορία του προλεταριάτου. Καταργείται η καπιταλιστική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής με την κοινωνικοποίησή τους, περνάμε δηλαδή στην κοινωνική ιδιοκτησία. Αλλάζει ο σκοπός της παραγωγής και τη θέση του καπιταλιστικού κέρδους καταλαμβάνει η ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας που συνεχώς διευρύνονται. Οι εργαζόμενοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο της ιστορίας και παίζουν ενεργό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων της διακυβέρνησης. Στη Σοβιετική Ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία αποδείχθηκε στην πράξη η δυνατότητα να σχεδιαστούν επιστημονικά και ενιαία οι στόχοι της παραγωγής με σκοπό την ολόπλευρη ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Αποδείχθηκε η δυνατότητα να βελτιώνεται η οργάνωση και ο συντονισμός της συλλογικής προσπάθειας εκατομμυρίων εργαζομένων για τη λαϊκή ευημερία. Η ιστορία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης βοηθά να κατανοηθεί ότι ο κεντρικός σχεδιασμός αποτελεί σχέση παραγωγής και κατανομής που καθορίζεται από την κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής προκειμένου αυτά τα μέσα να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών που διευρύνονται. Αποτελεί κοινωνική σχέση που εκφράζει το ριζικά διαφορετικό τρόπο που συνενώνονται οι εργαζόμενοι με τα μέσα παραγωγής αλλά και μεταξύ τους. Με άλλα λόγια,
ο εργαζόμενος δεν αναζητά αφεντικό πλέον μέσα στη ζούγκλα της αγοράς. Η εργατική τάξη πλέον κατανέμεται σχεδιασμένα και παίζει αποφασιστικό ρόλο για το τι, το πώς, το πότε θα παραχθεί. Η μελέτη της σοβιετικής ιστορίας φωτίζει επίσης τις αντικειμενικές δυσκολίες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η πορεία προς τον κομμουνισμό δεν είναι μια εύκολη και ανέμελη υπόθεση της ταξικής πάλης. Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες, τα αντικειμενικά εμπόδια? Επειδή έχουμε έναν σύντομο χρόνο σε αυτή την παρουσίαση, θα τις συνοψίσουμε πολύ επιγραμματικά. Πρώτη δυσκολία. Το γεγονός ότι οι νέες σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής δεν προϋπάρχουν, δεν εμφανίζονται πριν τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης. Αυτή είναι μια ριζική διαφορά από τις αστικές επαναστάσεις, όπου οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής προϋπάρχουν και αναπτύσσονται πριν τη νίκη της αστικής επανάστασης. Μια διαφορά που υπογραμμίζει τη δυσκολία του ιστορικού καθήκοντος που αναλαμβάνει η εργατική εξουσία. Τη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στο καθήκον που αναλαμβάνουν, για παράδειγμα, οι Ιακωβίνοι και ο Ροδοσκέρος με τους Μπολσεβίκους και το Λένιν. Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, δεύτερη πλευρά, δεν είναι μια ταυτόχρονη, ενιαία, παγκόσμια διαδικασία. Θα ξεκινήσει μετά τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης σε μια χώρα ή σε μια ομάδα χωρών, σε διαρκή αντιπαράθεση και ανταγωνισμό με το υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει υπεριαλιστικές επεμβάσεις, αποκλεισμούς και στενότητα πόρων και πιθανά μια κληρονομιά κατεστραμμένων υποδομών. Αυτό υπογραμμίζει η πείρα της Σοβιετικής Ρωσίας μετά την Επανάσταση, αλλά δέστε και τις καταστροφές από τον υπεριαλιστικό πόλεμο σήμερα. Ας σκεφτούμε λίγο την περιοχή της Μέσης Ανατολής ή την περιοχή της Ουκρανίας και της Ρωσίας και μια επαναστατική κατάσταση κάποια στιγμή μέσα στον πόλεμο εκεί. Τρίτη δυσκολία. Πρέπει στεναρά να δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγή μέσων παραγωγής, καθώς και στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών του σοσιαλιστικού κράτους. Τόσο για να αντιμετωπιστεί ο εξωτερικός και εσωτερικός αντίπαλος, όσο κυρίως για να διασφαλιστεί η διευρυμένη αναπαραγωγή, η σοσιαλιστική συσσόρευση, ο αναγκαίος κοινωνικός πλούτος για να διευρύνουμε την ευημερία της κοινωνίας στο μέλλον. Τι σημαίνει όμως αυτή η προτεραιότητα? Σημαίνει ότι υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί στην παραγωγή προϊόντων κατανάλωσης και στη δυνατότητα άμεσης κάλυψης κάθε ατομικής επιθυμίας, κάθε ανάγκης, όπως ατομικά και όχι κοινωνικά συνειδητοποιείται, δηλαδή όπως θεωρεί ο καθένας τις προτεραιότητες και τις ανάγκες. Δεν μπορούμε αμέσως να ικανοποιήσουμε πλήρως όλες τις ατομικές ανάγκες. Τέταρτη πλευρά. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η αύξηση της παραγωγικότητας, οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες μεταφράζονται και σε νέες ανάγκες. Διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες, γεννούν νέα προβλήματα. Διαφορετικά είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντα στη Σοβιετική Ρωσία του 20, που δίνει μάχη ανοικοδόμησης μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή, διαφορετικά στη Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 30, που προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την υπεριαλιστική εισβολή. Επομένως, δεν αρκεί η τεχνολογική πρόοδος για να κλείσει αυτόματα η ψαλίδα ανάμεσα στις υπάρχουσες δυνατότητες και τις κοινωνικές ανάγκες. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της εργατικής εξουσίας και το ταξικό πρόσημο της πολιτικής της, αν ενισχύει ή αποδυναμώνει τον κεντρικό σχεδιασμό. Πέμπτη πλευρά. Μετά τη νίκη της Επανάστασης δεν μπορεί να είναι εξ αρχής κατακτημένη η κομμουνιστική στάση απέναντι στην εργασία. Θα υπάρχουν φαινόμενα ατομισμού, ανευθυνότητας, τεμπελιάς, διαφθοράς. Τα ξέρουμε εξάλλου από την ιστορική πείρα. Το κράτος της δικτατορίας του προλεταριάτου πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης απέναντι στην εργασία, που παίζει αποφασιστικό ρόλο για τη σοσιαλιστική ανάπτυξη. Έκτη πλευρά, τελευταία, αλλά ίσως και
μια από τις σπουδαιότερες. Στην αρχή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης παραμένουν ως κατάλοιπα μορφές ατομικής και ομαδικής ιδιοκτησίας, εμπορευματική παραγωγή σε τομείς που δεν έχουν διαμορφωθεί συνθήκες για άμεση κοινωνικοποίηση του συνόλου της παραγωγής. Σκεφτείτε την επόμενη μέρα μια σύγχρονη σοσιαλιστικής επανάστασης να έβαζε στόχο, για παράδειγμα, να κοινωνικοποιήσει τα κομματήρια και τα κουρία, να πω ένα παράδειγμα απλό, ή τις ταβέρνες. Γενικότερα στην ανώριμη βαθμίδα του κομμουνισμού δεν εξαλείφονται οι τάξεις, οι ταξικές διαφοροποιήσεις και οι αντιθέσεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας, δεν εξαφανίζεται η ταξική φύση των προβλημάτων. Τόσο η ιστορία του καπιταλισμού όσο και του σοσιαλισμού επιβεβαίωσε επίσης τη θεμελιακή θέση των κλασικών του μαρξισμού ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να παραλάβει τον αστικό κρατικό μηχανισμό και να τον χρησιμοποιήσει προς όφελός της για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αντίθετα, πρέπει να τον τσακίσει και να τον αντικαταστήσει με το δικό της κράτος, το κράτος της εργατικής εξουσίας. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός πρέπει να αναβαθμίζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις που γεννά κάθε φορά η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτή η αποστολή δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τους θεσμούς του αστικού, του καπιταλιστικού κράτους. Η ιστορία επιβεβαίωσε τη λενινιστική θέση ότι η αστική δημοκρατία απομακρύνει με 1002 τρόπους τη συμμετοχή των εργαζομένων στην πολιτική διακυβέρνηση. Όλες οι λειτουργίες του αστικού κράτους, ιδεολογικές, οικονομικές, κατασταλτικές, διαπλέκονται και υπηρετούν ενιαία τα στρατηγικά συμφέροντα της αστικής τάξης. Κανένας εξυγχρονισμός δεν μπορεί να αλλάξει τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους, της δικτατορίας του κεφαλαίου. Ο αντιδραστικός ρόλος του σημερινού επιτελικού ψηφιακού κράτους αποκαλύπτεται συνεχώς σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από το ψηφιακό φακέλωμα όλων των πολιτών μέχρι την νομοθεσία για τα ελαστικά ωράρια και τα 12 ώρα. Αφιερώσαμε 2 ημερίδες και 2 αντίστοιχες εκδόσεις για το θέμα αυτό και δεν θα επεκταθώ το τελευταίο διάστημα. Πίσω από το πέπλο της τυπικής ισότητας των πολιτών γιγαντώνεται η ουσιαστική ανισότητα ανάμεσα στους θύτες και στα θύματα της εκμετάλλευσης. Αντίθετα, ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό απαιτεί αλλά και προκαθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική ταξική φύση της κρατικής εξουσίας. Αυτοί που παράγουν τα υλικά και πνευματικά αγαθά μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Εδώ εδράζεται η υπεροχή της εργατικής εξουσίας ως ανώτερης μορφής δημοκρατίας και οργάνωσης της κοινωνίας. Ο συλλογικός εργάτης, η κύρια παραγωγική δύναμη, απελευθερώνεται από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και συμμετέχοντας ενεργά στη διοίκηση του κράτους και της εξουσίας, εδραιώνει και αναπτύσσει τη νέα κοινωνία. Η ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, όπου η εργατική τάξη συμμετέχει ενεργά στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων, είναι προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και για την επέκταση και εμβάθυνση των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Και αντίστροφα, η δημιουργία κατάλληλων ειδικών συνθήκων επιτρέπει την αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων της εργατικής εξουσίας. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πώς διευκολύνει η αναγκαία μείωση του εργάσιμου χρόνου τους εργαζόμενους για να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα πολιτικά προβλήματα της διακυβέρνησης. Αν έχω αυτές τις προϋποθέσεις θα προχωρήσω μπροστά, αν δεν τις έχω θα δυσκολευτώ μέχρι να το πετύχω. Η υπεροχή του σοσιαλιστικού κεντρικού σχεδιασμού ως κοινωνική σχέση για τη διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας είναι προφανής. Η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και η χρησιμοποίησή τους από την εργατική δύναμη μέσω του κεντρικού σχεδιασμού αποτελεί θεμελιακή κοινωνική σχέση της νέας κομμουνιστικής κοινωνίας
ακόμα και στην μακρόχρονη πρώιμη περίοδο της σοσιαλιστικής υποδόμησης. Με άλλα λόγια, οι βασικές νομοτέλειες της κομμουνιστικής κοινωνίας αφορούν ενιαία ολόκληρη την περίοδο. Από την ανώριμη βαθμίδα του κομμουνισμού, αυτός που συνηθίζουμε να λέμε σοσιαλισμό, μέχρι την πλήρη επικράτηση της αταξικής κοινωνίας, δηλαδή τον κομμουνισμό. Για να λειτουργεί όμως απρόσκοπτα ο κεντρικός σχεδιασμός να δίνει όθηση στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, έχει καθοριστική σημασία ο ρόλος και η στρατηγική αντίληψη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της εργατικής εξουσίας. Στο 18ο συνέδριο του κόμματος φωτίσαμε αναλυτικά την αρνητική πείρα που υπογραμμίζει αυτό το συμπέρασμα στη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 50 και του 60, όταν μια σειρά προβλήματα της σοσιαλιστικής οικονομίας ερμηνεύθηκαν λαθεμένα ως εγγενείς αδυναμίες του κεντρικού σχεδιασμού. Τα προβλήματα τα φορτώθηκε ο κεντρικός σχεδιασμός γενικά, ενώ στην πραγματικότητα αντανακλούσαν σφάλματα στην αντίληψη του υποκειμενικού παράγοντα του κόμματος πρώτα απ' όλα για τον κεντρικό σχεδιασμό. Ήταν η περίοδος που η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να αναβαθμίσει την παραγωγή και τις υπηρεσίες της στη βάση ενός νέου, ανώτερου επίπεδου κοινωνικών αναγκών. Ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα που αφορούσε την επέκταση της αυτοματοποίησης στους κλάδους της οικονομίας, την προτεραιότητα στην παραγωγή μέσω παραγωγής, την ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων της λαϊκής κατανάλωσης, την αντίθεση διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι δεν υπήρχε συλλογικά κατακτημένη, όχι απόψεις, θεωρητική δυναμική για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Υπήρξε διαπάλη μέσα στο ΚΚΣΕ και ιδιαίτερα μετά το 20ο συνέδριο του 1956 επικράτησαν οι οπορτουνιστικές απόψεις του σοσιαλισμού με αγορά, καρπός των οποίων ήταν η μεταρρύθμιση Κοσίγκιν του 1965. Την ίδια περίοδο, το 22ο συνέδριο του ΚΚΣΕ χαρακτήρισε το κράτος της Σοβιετικής Ένωσης παλαϊκό κράτος, όχι κράτος της εργατικής τάξης, και το ΚΚΣΕ παλαϊκό κόμμα. Αντί η λύση των προβλημάτων να αναζητηθεί προς τα μπρος, προς την επέκταση και εμβάθυνση όλων των σοσιαλιστικών σχέσεων, αναζητήθηκε λύση προς τα πίσω, με την αξιοποίηση νομοτελειών και εργαλείων του καπιταλισμού. Η αγορά και η εμπορευματική παραγωγή ανέκτησε έδαφος. Η ατομική και ομαδική ιδιοκτησία δυνάμωσε στον αγροτικό τομέα. Η κεντρική διεύθυνση της οικονομίας αδυνάτησε. Η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση προσδιορίζει αυτόνομα τους δικούς της στόχους σε σχέση με τους συνολικούς στόχους της κοινωνικής παραγωγής. Οι εισοδηματικές διαφορές αυξήθηκαν και η αντίθεση διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας οξύνθηκε. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία σκιώδους κεφαλαίου, για το σφετερισμό του κοινωνικού πλούτου και τελικά η μετοχοποίηση των επιχειρήσεων. Έτσι άνοιξε ο δρόμος του οπορτουνιστικού εκφυλισμού του ΚΚΣΕ, με αποτέλεσμα ένα μέρος της καθοδήγησής του να ηγηθεί της αντεπαναστατικής ανατροπής. Σκεφτείτε δηλαδή ότι μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής όχι απλά δεν αντιστάθηκαν στην ανατροπή, αλλά ηγήθηκαν στην οργάνωσή της. Η αντεπανάσταση δεν θα είχε νικήσει αν υπήρχε έγκαιρη, συλλογική, θεωρητική και πολιτική προετοιμασία του κόμματος και των οργάνων της εργατικής εξουσίας. Γι' αυτό και συνεχίζουμε τη μελέτη της συγκεκριμένης πείρας του πισωγυρίσματος της ιστορίας. Η πείρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης πρέπει να μελετηθεί με γνώμονα την οργανική αλληλεπίδραση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και των σχέσεων παραγωγής. Και όχι με το σχηματικό, μη διαλεκτικό κατά τη γνώμη μας ερώτημα, αν έπρεπε να δοθεί το κύριο βάρος στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ή στην ενίσχυση της πολιτικής δημοκρατίας που προτάσουν ορισμένοι μελετητές. Πέρα από το ζήτημα του ταξικού περιεχομένου της δημοκρατίας, αυτός ο διαχωρισμός
συσκοτίζει το γεγονός ότι η επίδραση των σχέσεων παραγωγής δεν αφορά μόνο το ρυθμό ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και το σκοπό, το κίνητρο, την κατεύθυνση αυτής της ανάπτυξης. Αν δηλαδή πηγαίνει προς τον κομμουνισμό ή αντίστροφα. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 90 μια δύσκολη, κριτική και αυτοκριτική προσπάθεια μελέτης της πείρας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης με κορυφαίους σταθμούς το 18ο συνέδριο και το πρόγραμμα του κόμματος το 19ο συνέδριο. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια κάτω από το φως των σύγχρονων εξελίξεων. Αυτή την περίοδο μια σειρά εκδόσεις στις οποίες αναφέρθηκε η Θεάνο και επεξεργασίες βοηθούν να δώσουμε το βάρος στη μελέτη του επικοδομήματος του κράτους της εργατικής εξουσίας. Η επεξεργασία μας προσπαθεί να φωτίσει βαθύτερα ορισμένους βασικούς παράγοντες που πρέπει να διασφαλίζουν τα όργανα του κόμματος και του κράτους της εργατικής εξουσίας, ώστε να μπορούν να προβλέπουν έγκαιρα και να ιεραρχούν εύστοχα τις κοινωνικές ανάγκες που θα διευρύνουν. Να μπορούν να αναβαθμίζουν τον κεντρικό σχεδιασμό για την ικανοποίησή τους με στόχο την πλήρη άρτηση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής και κατανομής. Σήμερα θα δώσουμε κωδικοποιημένα τρεις βασικούς από αυτούς τους παράγοντες που αναδεικνύει η διερεύνηση της ιστορικής πείρας του 20ου αιώνα, προσπαθώντας να βγάλουμε βαθύτερα συμπεράσματα. Ο πρώτος παράγοντας αφορά την ανάγκη δημιουργικής ανάπτυξης της μαρξιστικής λενινιστικής κοσμοθεωρίας, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού και της διαμόρφωσης του σοσιαλιστικού δικαίου. Η πείρα του 20ου αιώνα απέδειξε ότι δεν αρκεί μια γενικά σωστή αντίληψη, μια γενικά σωστή γνώση των νομοτελειών του νέου τρόπου παραγωγής για να προχωρήσει νικηφόρα η σοσιαλιστική οικοδόμηση. Απαιτείται η συνεχής, δημιουργική, θεωρητική και επιστημονική εργασία, ώστε να διαμορφώνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις δράσης, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των νομοτελειών. Μια σειρά αδυναμίες και θεωρητικά λάθη πληρώθηκαν ακριβά στην πρώτη ηρωική προσπάθεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Στη σοβιετική φιλοσοφία, αρνητικό ρόλο έπαιξε ο διαχωρισμός των αντιθέσεων, των αντιφάσεων σε ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές. Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό, υπάρχουν κοινωνικές αντιφάσεις που έχουν ως υπόβαθρο ασυμβίβαστα ταξικά συμφέροντα και εξαλείφονται μόνο με την επαναστατική ταξική πάλη, και υπάρχουν και άλλες αντιφάσεις που δεν απαιτείται η διεξαγωγή ταξικής πάλης για να εξαλειφθούν. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 30. Δεν εμφανίζονται στη δεκαετία του 60. Έτσι υπονομεύτηκε θεωρητικά η θέση του Κουκουσέ για την αναγκαιότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου και της αποφασιστικής διεξαγωγής της ταξικής πάλης απέναντι στις κοινωνικές δυνάμεις που αντιστέκονταν στην επέκταση και εμβάθυνση των κομμουνιστικών σχέσεων. Υπήρχαν τέτοιες δυνάμεις. Ασφαλώς και υπήρχαν. Υπήρχαν οι διευθυντές με προνόμια, υπήρχε η ομαδική ιδιοκτησία στον αγροτικό τομέα, διεφθαρμένα στελέχη της κρατικής διοίκησης και μπορούμε να το δούμε και πιο αναλυτικά, δεν μας παίρνει ώρα. Στην έκδοση της επιστολής Μολότοφ προς την Κεντρική Επιτροπή του Κουκουσέ που πρέπει όλοι να διαβάσετε, ο αναγνώστης μπορεί να δει αναλυτικά τη σχετική διαπάλη μέσα στο κόμμα στις δεκαετίες 50 και 60 για την αναγκαιότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου και την υιοθέτηση της λαθεμένης θέσης για το παλαϊκό κράτος. Όμως οι ηγήσεις και λαθεμένες προσεγγίσεις εμφανίζονται και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι σε αυτή την έκταση. Οι κοινωνικές δυνάμεις που άμεσα ή έμεσα ήταν δεμένες με την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, ενίσχυαν τις οπορτουνιστικές θεωρητικές αντιλήψεις για σοσιαλισμό με αγορά και τις πολιτικές πρακτικές που ισχυροποιούσαν τις εμπορευματοχρηματικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των αυτών των
πολιτικών αυτών των πρακτικών ισχυροποιούσε τις κοινωνικές δυνάμεις που άνοιξαν τον δρόμο για την νίκη της αντεπανάστασης, στον Αχέρι ή τη Βετάλη. Για παράδειγμα, το εκτεταμένο δίκτυο διευθυντών των σοσιαλιστικών παραγωγικών μονάδων ισχυροποιήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις Κοσίγκη, που ευνοούσαν την ιδιοσυντήρηση των σοσιαλιστικών μονάδων παραγωγής και τα πριν στους διευθυντές. Ο σοβιετικός φιλόσοφος Ιλιένκοφ θα επισημάνει αργότερα ότι αυτή η φιλοσοφική προσέγγιση θα επιδράσει στη συζήτηση των θεμάτων πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού σχετικά με την ανάγκη σαφούς οριοθέτησης των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων ως στοιχείου ξένου και εχθρικού προς τον κεντρικό σχεδιασμό. Στη διαπάλη δηλαδή αυτών που έλεγαν ότι είναι εχθρικό και ξένο αυτό το στοιχείο και των αντιπάλων τους. Αντί στην πραγματικότητα για την αποφασιστική πάλη για την κατάργηση της αγοράς και της εμπορευματικής οικονομίας, σταδιακά θα επικρατήσει η λαθεμένη οπορτουνιστική αντίληψη της δυνατότητας περιορισμένης ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της λειτουργίας της αγοράς μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό της εργατικής εξουσίας. Ο Στάλιν θα συνοψίσει στη δεκαετία του 50 αυτή τη διαπάλη στο κουμπουσέ, στο έργο του «Οικονομικά προβλήματα του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση». Έχει σημασία ότι το τυπλοφορεί, συντρόφισσες και σύντροφοι, ως «Οικονομικά προβλήματα», δείχνει ήδη ένα πρόβλημα της καθοδήγησης όταν ο Γενικός Γραμματέας βγάζει μπροσούρα με τίτλο «Προβλήματα και όχι λύσεις και απαντήσεις». Όπου οι επαναστατικές δυνάμεις αυτή την περίοδο αντιστάθηκαν στους οπαδούς της αγοράς, όμως τα βήματα ανάπτυξης της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού ήταν ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούσαν, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό για την ικανοποίησή τους. Και ό,τι θελήνεις θα το αξιοποιήσει προφανώς ο αντίπαλος στην αντίθετη κατεύθυνση. Ασφαλώς, φίλες και φίλοι, δεν παραγνωρίζουμε τις μεγάλες αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Μπολσεβίκοι. Και αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για να μην ισοπεδώνουμε την πρώτη μεγάλη τιτάνια ηρωική προσπάθεια του 20ου αιώνα. Η προσπάθεια διαμόρφωσης της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού ξεκίνησε αναγκαστικά με περιορισμένα εφόδια. Ενώ ο Μάρξ ερεύνησε τις νομοτέλειες και τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας που ήδη μετρούσε αιώνες ζωής, ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι μπορούσαν να μελετήσουν μόνο τα αποτελέσματα της δικής τους προσπάθειας στα πρώτα βήματα της ανώριμης βαθμίδας του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Είχαμε δηλαδή ένα μωρό του νέου τρόπου παραγωγής που μπουσουλούσε ακόμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την κοινωνική απελευθέρωση σε σχέση με έναν καπιταλισμό γέρο ο οποίος μετρούσε αιώνες ζωής όταν μελετήθηκε. Παρά τα λάθη και τις αντιφάσεις της επεξεργασίας μέχρι τη δεκαετία του 50, κυριαρχούσαν γενικά οι επαναστατικές θέσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η κριτική του Κουκουσέ στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας, που πολύ νωρίτερα είχε ανοίξει βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, και η επιστημονική συζήτηση ως την περίοδο του 19ου Συνεδρίου το 52. Ήταν μια σημαντική προσπάθεια, όμως οι αντιαγορές θέσεις δεν ήταν βαθιά επεξεργασμένες ώστε να αντέξουν στη μετέπειτα διαπάλη. Επισημαίνονταν γενικά η ανάγκη εξάλληψης των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων, υπήρχαν όμως λαθεμένες προσεγγίσεις για τη δυνατότητα ουσιαστικού περιορισμού της επίδρασης του νόμου της αξίας με ορισμένα μέτρα του σοσιαλιστικού κράτους, όπως το να οριοθετήσει τις τιμές. Γνωρίζουμε τι συνέβη στη συνέχεια και δεν θα επεκταθούμε. Όμως σήμερα εμείς οι κομμουνιστές έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες και ευθύνες, γιατί μπορούμε να μελετήσουμε όχι τα πρώτα βήματα, το μπουσούλημα της πρώτης δεκαετίας, αλλά την πλούσια ιστορική πείρα θετική και αρνητική ενός ολόκληρου αιώνα, του 20ου αιώνα. Και διδαχθήκαμε πάρα πολλά από αυτό. Διδαχθήκαμε με τον πιο σκληρό τρόπο
ότι η νομοτέλεια του καπιταλισμού, ο νόμος της αξίας, δεν μπορεί να αποτελεί νομοτέλεια του σοσιαλιστικού κομμουνιστικού τρόπου παραγωγής, ότι όσο διατηρούνται οι εμπορευματοχρηματικές σχέσεις, υπάρχει ο κίνδυνος ενίσχυσης των αντεπαναστατικών δυνάμεων. Διδαχθήκαμε ότι οι ίδιες βασικές νομοτέλειες αφορούν ενιαία ολόκληρη την πορεία από την ανώριμη βαθμίδα του κομμουνισμού μέχρι την πλήρη επικράτηση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Διδαχτήκαμε τη σημασία δημιουργικής ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας για να μπορεί ο κεντρικός σχεδιασμός να αντανακλά και να αξιοποιεί τις νομοτέλειες αυτές του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής στις εκάστοτε νέες συνθήκες. Δεν υπάρχει άπαξ κεντρικός σχεδιασμός, ένα σχέδιο που μας οδηγεί ως αυτόματος πιλότος στην πορεία μας. Με άλλα λόγια, διδαχθήκαμε τη σημασία της προσπάθειας του Κομμουνιστικού Κόμματος και της εργατικής εξουσίας για την επιστημονική αναβάθμιση και τη δημιουργική συνεχή προσαρμογή του κεντρικού σχέδιου, του κεντρικού πλάνου στις νέες απαιτήσεις που θέτει κάθε φορά το νέο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Διδαχθήκαμε ότι προϋπόθεση για την επιτυχία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης είναι να διαμορφώνονται ενιαία, έγκαιρα και εύστοχα οι κατάλληλοι στόχοι, οι κατάλληλες μέθοδοι, οι κατάλληλοι δείκτες, τα κατάλληλα μέτρα οργάνωσης της παραγωγής και της επιστημονικής έρευνας με βάση τις νέες ανάγκες και τα νέα προβλήματα. Διδαχθήκαμε παράλληλα τον αναντικατάστατο ρόλο της δικτατορίας του προλεταριάτου και της διεξαγωγής της ταξικής πάλης μέχρι την πλήρη εξάλληψη των τάξεων. Η Σοβιετική πείρα μας δίδαξε ότι δεν αρκεί η θεσμική νομική κατοχύρωση των νέων σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Χωρίς το συνεχή, αποφασιστικό, ενεργό ρόλο της επαναστατικής πρωτοπορίας και της εργατικής εξουσίας, οι νέοι θεσμοί μπορούν εύκολα να εξασθενήσουν και τελικά να εξαϊλωθούν. Στη δεκαετία του 80, οι σοβιετικοί κάτοικοι της Μόσχας δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για το που βρίσκονται τα γραφεία του ανώτατου Σοβιέτ και τι γινόταν μέσα σε αυτό, γιατί είχαν αποξενωθεί από αυτό. Η προσπάθεια του υποκειμενικού παράγοντα για να εμφανιστούν και να κυριαρχήσουν οι νέες σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής περιλαμβάνει και τον ενεργό ρόλο του νομικού επικοδομήματος. Και σε αυτό τον τομέα απαιτείται η δημιουργική ανάπτυξη της θεωρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συζήτηση για το σοβιετικό δίκαιο της δεκαετίας του 20 και του 30 και η ανάδεξη από το Στούτσκα του ενεργού ρόλου που πρέπει να παίζει το σοβιετικό δίκαιο ως μέσο επίδρασης του εργατικού κράτους για την εδραίωση και επέκταση της κοινωνικής ιδιοκτησίας σε σχέση με άλλες απόψεις όπως του Πασουκάνης που στην ουσία περιόρισαν την έννοια του δικαίου στο δίκαιο της εμπορευματικής ανταλλαγής. Απόψεις που υποβάθμιζαν τη σημασία των σχέσεων ιδιοκτησίας και παραγωγής καθώς και τον αναγκαίο ρόλο του δικαίου για τη διεξαγωγή της ταξικής πάλης στο σοσιαλισμό. Και μια συζήτηση που ενώ φαινόταν ακαδημαϊκή και θεωρητική και ακόμα και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος έλεγαν τι μας απασχολούν όλα αυτά εμάς που έχουμε πρακτικά καθήκοντα, όταν είδαμε την αντανάκλασή της στην περιπέτεια των Σοβιετικών Συνταγμάτων, καταλάβαμε ότι είχε πολύ μεγάλη πρακτική σημασία η έκβασή της και δεν ήταν για κάποιους ειδικούς. Ο δεύτερος παράγοντας, φίλες και φίλοι, που αναδεικνύει η ιστορική πείρα αφορά τον ενεργό ρόλο των εργαζομένων στη λήψη, στην υλοποίηση και στον έλεγχο των αποφάσεων μέσα από τα όργανα της εργατικής εξουσίας. Η Σοβιετική πείρα και στην ανωδική πορεία και στην οπισθοχώρηση απέδειξε ότι η δικτατορία του προλεταριάτου μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της μόνο όταν στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των εργαζομένων, ώστε οι κατευθύνσεις, οι στόχοι του κεντρικού σχεδιασμού, τα καθήκοντα της ταξικής πάλης να υιοθετούνται ουσιαστικά και να προωθούνται μαχητικά από τις πλατιές λαϊκές μάζες. Τόσο η θετική,
όσο και η αρνητική ιστορική πείρα του 20ου αιώνα επιβεβαίωσε ότι ο αυξανόμενος ρόλος που παίζουν οι εργαζόμενοι με την ουσιαστική συμμετοχή τους στην κρατική διοίκηση είναι μια βασική προϋπόθεση για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Γι' αυτό και έχει καθοριστική σημασία να λειτουργούν τα όργανα της εργατικής εξουσίας από τη βάση μέχρι τα κεντρικά όργανα. Να λειτουργεί ουσιαστικά η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων με βάση τις αρχές του ελέγχου, της απόδοσης ευθύνης, της ανακλητότητας των αντιπροσώπων στα ανώτερα όργανα εξουσίας. Να εξασφαλίζεται πραγματικά η δυνατότητα άσκησης κριτικής σε αποφάσεις και χειρισμούς που εμποδίζουν τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στη γραφειοκρατική στάση στελεχών σε φαινόμενα διοικητικής αυθαιρεσίας. Σε αυτό το ζήτημα του ενεργού ρόλου των εργαζομένων επισημαίνει ο Λένιν ότι βρίσκεται και μια ουσιαστική διαφορά από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία που με χίλιους δύο τρόπους απομακρύνει τις μάζες των εργατών, των εργαζομένων από τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Το κράτος της εργατικής εξουσίας δίνει όθηση στη συνεχή άμεση πολιτική δράση της εργατικής τάξης του λαού και στηρίζεται σε αυτή τη δράση για τη νίκη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Η δικτατορία του προλεταριάτου μετατρέπει τους εργαζόμενους από παθητικούς θεατές σε πρωταγωνιστές. Σε αυτό το καθήκον εστιάζει ο Λένιν ενώ βρίσκεται ακόμα μέσα στη φωτιά της Οκτωβριανής Επανάστασης. Δεν έχουμε ακόμα νικήσει. Γράφει. Δεν είμαστε ουτοπιστές. Ξέρουμε ότι κανένας ανειδίκευτος εργάτης, καμιά μαγείρισα, δεν είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως τη διακυβέρνηση του κράτους. Απαιτούμε οι συνειδητοί εργάτες και στρατιώτες να διδάξουν το έργο της κρατικής διακυβέρνησης και να αρχίσει αυτό το έργο αμέσως. Δηλαδή να αρχίζουν να μπάζουν στην εκπαίδευση αυτή όλους τους εργαζόμενους, όλη τη φτωχολογιά. Ο Λένιν θεωρεί αυτό το καθήκον καθοριστικό για να μπορέσουν οι Βολσεβίκοι να κρατήσουν την κρατική εξουσία μετά την νίκη της Επανάστασης. Και η μετέπειτα θετική και αρνητική πείρα δικαίωσε τη θέση. Οι θεσμοί της Σοβιετικής εξουσίας δεν ήταν μια μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης που διαμορφώθηκε στα γραφεία της καθοδήγησης των Βολσεβίκων. Όπως και η Παρισινή Κομμούνα, τα Σοβιέτ ήταν δημιούργημα της προλεταριακής επαναστατικής δημιουργικότητας. Γεννήθηκαν πριν το σοσιαλισμό, στην Επανάσταση του 1905 στη Ρωσία, ως πυρήνες οργάνωσης της επαναστατικής δράσης της εργατικής τάξης. Αποτέλεσαν μια ανώτερη μορφή οργάνωσης τα φύτρα της μελλοντικής εργατικής εξουσίας. Ο Λένιν τονίζει ότι τα Σοβιέτ ως όργανα της ταξικής πάλης πριν την Επανάσταση αντανακλούσαν και έκφραζαν την αλλαγή διαθέσεων και απόψεων των μαζών γρηγορότερα, πληρέστερα και πιστότερα από οποιοδήποτε άλλο θεσμό και συμπληρώνει ότι αυτή είναι μια από τις αιτίες που η Σοβιετική Δημοκρατία είναι ανώτερος τύπος δημοκρατίας. Τα Σοβιέτ ως μορφή της εργατικής εξουσίας που δημιούργησε η ίδια η εργατική τάξη, ο ίδιος ο λαός, λειτουργήσαν χωρίς κανένα σύνταγμα πάνω από ένα χρόνο μετά την νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης ως το καλοκαίρι του 1918. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη θεαματική ανωδική πορεία των δύο πρώτων δεκαετιών ζωής της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και η αρνητική πείρα της εξασθένησης της λειτουργίας των Σοβιέτ με το Σοβιετικό Σύνταγμα του 1936, όπου γενικεύθηκε το εκλογικό δικαίωμα με καθολική ψηφοφορία με βάση το χώρο κατοικίας και όχι το χώρο εργασίας, επιβεβαιώνει αυτά τα συμπεράσματα. Με τις αλλαγές του 1936 αυξήθηκε εκτός των άλλων αντικειμενικά η δυσκολία να λειτουργήσουν οι αρχές λογοδοσίας, κριτικής και ανάκληση των αντιπροσώπων που εκλέγονταν σε τοπικό επίπεδο, καθώς και της ουσιαστικής λειτουργίας που υπήρχε πριν στις εργοστασιακές συνελεύσεις. Αξιοποιώντας την πείρα του 20ου αιώνα,
προσδιορίσαμε στο πρόγραμμα του ΚΚΕ τη δομή και τα όργανα του σοσιαλιστικού κράτους, ώστε να αποτελεί αποτελεσματικό όργανο της ταξικής πάλης που συνεχίζεται στις νέες συνθήκες. Για να είναι αποτελεσματικό το σοσιαλιστικό κράτος, πρέπει το θεμέλιο της εργατικής εξουσίας να είναι η παραγωγική μονάδα, η κοινωνική κρατική υπηρεσία, η διοικητική μονάδα, ο παραγωγικός συνεταιρισμός. Στη συνέλευση των εργαζομένων θεμελιώνεται η άμεση και η έμεση εργατική δημοκρατία, η αρχή του ελέγχου και της ανακλητότητας. Ο εργαζόμενος στη σοσιαλιστική δημοκρατία μπορεί να εκλέγει και να εκλέγεται, να ελέγχει και να ανακαλεί τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ προβλέπει τρία επίπεδα οργάνων εξουσίας, το εργασιακό, το περιφερειακό και το πανελλαδικό. Όλα τα όργανα διέπονται από την αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας του κεντρικού σχεδιασμού και η εξειδίκευση στην υλοποίηση. Το σοσιαλιστικό κράτος δεν αρνείται την ανάγκη ενός λειτουργικού διαχωρισμού της διοίκησης της κοινωνίας, ούτε και τη χρησιμότητα του καταμερισμού εργασίας στη διοίκηση του κράτους μέχρι να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Πολλοί μας ρωτάνε, μα λέτε ενιαίος χαρακτήρας της εξουσίας, ενιαία θα λειτουργήσουν μαζί τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη, ο στρατός, η περιφρούρηση της Επανάστασης. Προφανώς θα υπάρχει καταμερισμός και λειτουργικός διαχωρισμός. Όμως αυτός ο διαχωρισμός δεν αφορά το διαχωρισμό των εξουσιών όπως το αστικό κράτος. Η εργατική εξουσία πρέπει να είναι ενιαία και αδιάσπαστη για να φέρει σε πέρα στην ιστορική της αποστολή. Τόσο η ανάπτυξη της παραγωγής, όσο και τα όργανα της εξουσίας στο σοσιαλισμό στηρίζουν και στηρίζονται στη δύναμη του συλλογικού του κοινωνικού εργάτη. Η πρωτοβουλία, η ευθύνη, η δύναμη του συλλογικού, του συνδυασμένου εργάτη είναι το υπερόπλο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Για να διασφαλιστεί όμως πραγματικά και αποτελεσματικά ο ενεργός ρόλος των εργαζομένων, απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαιτείται η δημιουργία της υλικής βάσης που θα επιτρέπει τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, θα διασφαλίσει την ουσιαστική μόρφωση, την αφομοίωση βασικών αρχών της επαναστατικής θεωρίας, την πολιτιστική αναβάθμιση, τη συγκρότηση ολοκληρωμένης προσωπικότητας του εργαζομένου, για να έχει πραγματικά γνώμη και θάρρος να την πει, να ασκήσει πραγματικά έλεγχο. Απαιτείται η ουσιαστική λειτουργία των οργάνων της εργατικής εξουσίας και ο διαπαιδαγωγικός τους ρόλος, ώστε να καλλιεργείται στο βαθμό του δυνατού κομμουνιστική συνείδηση. Είναι προφανής η οργανική αλληλεπίδραση αυτών των προϋποθέσεων. Κάθε εξασθένιση και υποβάθμιση της λειτουργίας των οργάνων εξουσίας υπονομεύει την επιτυχία των στόχων του κεντρικού σχεδιασμού. Και αντίστροφα, κάθε αρνητική εξέλιξη στη δημιουργία των αναγκαίων υλικών συνθήκων δημιουργεί εμπόδια στο δημιουργικό ρόλο των οργάνων της εργατικής εξουσίας. Ο τρίτος παράγοντας αφορά τη σημασία του σταθερού, αταλάντευτου, στρατηγικού προσανατολισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος και της εργατικής εξουσίας για την πλήρη επικράτηση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, την εξάλληψη κάθε μορφής εμπορευματικής παραγωγής, την ανάπτυξη των κομμουνιστικών σχέσεων. Αυτός ο παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός, ο καθοριστικός και για τους άλλους δύο που προαναφέραμε. Η ιστορία του 20ου αιώνα έχει επιβεβαιώσει ότι ο υποκειμενικός παράγοντας έχει το προβάδισμα για την επιτυχία της προσπάθειας της οικοδόμησης. Έχει αναδείξει τη σημασία της συλλογικής, θεωρητικής και πολιτικής προετοιμασίας του κόμματος για να αντιμετωπίζει εύστοχα τα νέα καθήκοντα της ταξικής πάλης μετά τη νίκη της Επανάστασης. Να παίζει τον καθοδηγητικό του ρόλο ως συνειδητή πρωτοπορία, τόσο με την άμεση συμμετοχή των δυνάμεων του στη διακυβέρνηση στα όργανα της εξουσίας, όσο και ως αυτοτελής οργάνωση. Να επακρυπνεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αλλίωσης των επαναστατικών χαρακτηριστικών του κράτους, της εργατικής εξουσίας, μέχρι την πλήρη νίκη του κομμουνισμού. Στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης εμφανίζονται νέα προβλήματα. Αλλάζουν συχνά οι προτεραιότητες και οι ιεραρχίες. Παραδείγματος χάρη,
προτεραιότητα στη Σοβιετική Ρωσία μετά την νίκη της Επανάστασης ήταν η γρήγορη αποκατάσταση του προπολεμικού επίπεδου, ενώ στη δεκαετία του 30 έπρεπε να κερδιθεί η μάχη της βαριάς και της αμυντικής βιομηχανίας. Όσο θα υπάρχει ταξική διαστρωμάτωση και θα υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις που αντιδρούν στην επέκταση και στην εμβάθυνση των κομμουνιστικών σχέσεων, όσο θα υπάρχει ισχυρό υπεριαλιστικό στρατόπεδο, η ταξική πάλι θα συνεχίζεται και θα υπάρχει ο κίνδυνος ανατροπής του σοσιαλισμού. Λέγαμε προηγουμένως για το κίνδυνο από τις μορφές ομαδικής ιδιοκτησίας ή από την όξυνση της αντίθεσης μεταξύ διευθυντών και εκτελεστικής εργασίας. Γι' αυτό μέχρι την εξάλληψη των τάξεων, ο ταξικός χαρακτήρας του κράτους της εργατικής εξουσίας δεν πρέπει να αλλάξει. Το σοσιαλιστικό κράτος πρέπει σταθερά και συνεχώς να παίζει τον αμυντικό κατασταλτικό του ρόλο απέναντι στους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, καθώς και τη δημιουργική, οικονομική, διαπαιδαγωγητική, πολιτιστική λειτουργία του. Η δικτατορία του προλεταριάτου είναι αναγκαία μέχρι τη μετατροπή του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων σε κομμουνιστικές, μέχρι τη διαμόρφωση κομμουνιστικής συνείδησης στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, μέχρι τη συντριβή του εχθρικού υπεριαλιστικού στρατόπεδου. Η πορεία μετάβασης προς τον κομμουνισμό, προς την απονέκρωση του κράτους, προς την ιστορική περίοδο που τα καθήκοντα του σχεδιασμού και του ελέγχου της παραγωγής θα χάσουν πλέον τον ταξικό πολιτικό τους χαρακτήρα. Δεν περνά μέσα από την εξασθένιση της δικτατορίας του προλεταριάτου, αλλά μέσα από την αναβάθμιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της. Μόνο η αναρχική αφέλεια μπορεί να παραβλέψει την ιστορική πείρα του 20ου αιώνα. Ας θυμηθούμε την υπεριαλιστική περικύκλωση, τις μεγάλες στρατιωτικές επεμβάσεις, την υπονόμευση του κεντρικού σχεδιασμού και την αντεπαναστατική δράση στη Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό και χρειάζεται σταθερό ιδεολογικό πολιτικό μέτωπο απέναντι στην οπορτουνιστική αντίληψη ότι η δικτατορία του προλεταριάτου πρέπει να μετασχηματιστεί και να καταλήξει σε μια καθαρή δημοκρατία χωρίς στοιχεία ταξικού καταναγκασμού για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια της οικοδόμησης. Καθόλου τυχαία, φίλες και φίλοι, ο Λένιν εστίασε την κριτική του στον Κάουτσκι που πρόβαλε αυτή τη θέση στην εποχή του. Η θέση του Κάουτσκι εμφανίστηκε σε διάφορες παραλλαγές στη συνέχεια στο ευρωκομμουνιστικό ρεύμα και ορισμένους θεωρητικούς του λεγόμενου δυτικού μαρξισμού. Η έννοια της καθαρής δημοκρατίας βασίζεται στον τυπικό αστικό ορισμό της δημοκρατίας σαν μια τάχα ουδέτερη μέθοδος που κάνει για κάθε σύστημα, μια συγκεκριμένη μέθοδος διαμόρφωσης των οργάνων εξουσίας απλά, μεθοδολογικά, και σαν μια ταξικά ουδέτερη διαδικασία αποδοχής των αποφάσεων της διακυβέρνησης με βάση την ψήφο κάθε φορά της πλειοψηφίας των πολιτών. Βασίζεται δηλαδή σε έναν ορισμό που συγκαλύπτει το συγκεκριμένο ταξικό περιεχόμενο του κράτους και της δημοκρατίας. Ο Λένιν φώτισε ότι η δημοκρατία είναι έκφραση του κράτους και το κράτος αποτελεί όργανο κυριαρχίας της εκάστοτε άρχουσας τάξης και καταπίεσης άλλων τάξεων. Γι' αυτό και η έννοια της καθαρής δημοκρατίας δεν έχει κανένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, ή θα υπάρχει δικτατορία του κεφαλαίου ή θα υπάρχει δικτατορία του προλεταριάτου. Τρίτος δρόμος στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει. Οι τρεις παράγοντες που παρουσιάσαμε πολύ συνοπτικά συνδέονται οργανικά μεταξύ τους. Η οπισθοχώρηση, οι αδυναμίες, τα λάθη του ενός επιδρούν στους υπόλοιπους και παίζουν ρόλο για την νικηφόρα πορεία της οικοδόμησης. Είτε δηλαδή αναδρανούν οι εργαζόμενοι. Ήταν πηγαίνει πίσω η δημιουργική ανάπτυξη της θεωρίας πάνω απ' όλα αν το κόμμα και το κράτος της εργατικής εξουσίας αποπροσανατολιστεί, το αποτέλεσμα θα είναι μοιραίο. Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ κατανοεί τη σημασία της έγκαιρης επεξεργασίας των σύγχρονων θεωρητικών προβλημάτων, της κριτικής εξέτασης της ιστορικής πείρας του 20ου αιώνα. Γι' αυτό και στηριγμένο στα συμπεράσματα του 18ου συνεδρίου που εξέτασε
κριτικά τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, συνεχίζει τη μελέτη του επικοδομήματος και άλλων πλευρών. Στηριγμένο στο επαναστατικό του πρόγραμμα, συνεχίζει επίσης την προσπάθεια μελέτης και πρόβλεψης των σύγχρονων τάσεων στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στο πλαίσιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Οι επεξεργασίες μας βοηθούν να φωτίσουμε γιατί τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες μεγάλες δυνατότητες που γεννά για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, η πληροφορική, η ψηφιακή τεχνολογία, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη που είναι τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Μια σειρά τεχνική και επιστημονική περιορισμοί που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917 και στη Σοβιετική Ένωση του 1950 για την επιτυχία του κεντρικού σχεδιασμού δεν υπάρχουν σήμερα. Οι νέες δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν από την εργατική εξουσία για να αυξηθεί θεαματικά ο ελεύθερος, μη εργάσιμος χρόνος των εργαζομένων. Μπορούν να αξιοποιηθούν για να αναβαθμιστεί το γενικό μορφωτικό επίπεδο και να αναπτυχθεί ολόκληρα η προσωπικότητα των εργαζομένων. Στην ημερίδα που διοργάνωσε το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, φωτίσαμε αναλυτικά αυτές τις νέες δυνατότητες για την αναβάθμιση της παραγωγής και της αποτελεσματικότητας του κεντρικού σχεδιασμού και δεν θα τις επαναλάβουμε στη σημερινή παρουσίαση γιατί μπορείτε πλέον να τις διαβάσετε, έχουν εκδοθεί. Όμως, όπως απέδειξε η ιστορική πείρα της Σοβιετικής Ένωσης, οι νέες δυνατότητες που διασφαλίζουν τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα δεν μεταφράζονται αυτόματα σε προωθητική δύναμη για την επέκταση, την εμβάθυνση και την πλήρη επικράτηση των κομμουνιστικών σχέσεων. Οι μεταπολεμικές επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης στην εξερεύνηση του διαστήματος, στην πολεμική βιομηχανία, στην ενέργεια, στις μεταφορές ήταν συχνά ανώτερες ακόμα και από αυτές των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Όμως αυτό δεν μεταφράστηκε σε αναβάθμιση του κεντρικού σχεδιασμού, ούτε εμπόδισε την οπορτουνιστική στροφή του κόμματος. Η αδυναμία του υποκειμενικού παράγοντα της εργατικής εξουσίας να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες προωθητικά για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση ήταν καθοριστική. Η ακύρωση των δυνατοτήτων για αξιοποίηση της κυβερνητικής, πολλές δεκαετίες πριν μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, και του παγκρατικού αυτοματοποιημένου συστήματος διεύθυνσης που πρότεινε ο Γλουσκόφ, από τις κοινωνικές δυνάμεις που στην ουσία αντιστέκονταν στην επέκταση των κομμουνιστικών σχέσεων, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις, διευθυντές με προνόμια, στελέχη με ψηλότερη εισοδηματική κατάσταση, ασκούσαν επιρροή στα κομματικά όργανα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το ΚΚΕ και κάθε κομμουνιστικό κόμμα η μελέτη των νέων δυνατοτήτων να συνοδεύεται από την ανάλυση και την πρόβλεψη των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, των νέων προβλημάτων που θα συναντήσουμε στην ταξική πάλι, ώστε ο σχεδιασμός να διαμορφώνεται έγκαιρα και ευστοχά για την εδραίωση, επέκταση και εμβάθυνση αυτών των σχέσεων που διατρέχουν όλα τα πεδία οργάνωσης της κοινωνίας από την παραγωγή ως την εκπαίδευση και την πολιτιστική ζωή. Γι' αυτό μελετάμε τα νέα προβλήματα που φέρνει στο προσκήνιο η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι απαιτήσεις για συνεχή επανεκπαίδευση των εργαζομένων, για γρήγορη προσαρμογή σε νέα εργασιακά καθήκοντα, για ουσιαστική ομαδικότητα στην εργασία. Και φωτίζουμε την υπεροχή του σοσιαλισμού που μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδιασμένα τα νέα προβλήματα ως ζητήματα κοινωνικής ευθύνης και όχι ως αποκλειστική ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου. Φωτίζουμε ότι στο σοσιαλισμό οι εργαζόμενοι θα επανεκπαιδεύονται χωρίς το φόβο ότι θα μείνουν άνεργοι και ανασφάλιστοι. Μέσα σε μια κοινωνία που καλλιεργεί και στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια και όχι στον ατομικό ανταγωνισμό. Θα αναβαθμιστεί επομένως η κύρια παραγωγική δύναμη, ο εργαζόμενος άνθρωπος. Η αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας των εργαζομένων με βάση τις νέες δυνατότητες δεν θα γίνεται σε βάρος της υγείας τους, δεν θα απειλεί την σωματική και ψυχική τους ευεξία.
Με βάση τη σοβιετική πείρα προβλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον υπαρκτό κίνδυνο να βαθύνει η κοινωνική διαφοροποίηση μεταξύ διευθυντικής, εποπτικής και εκτελεστικής εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με βάση το στόχο μας να εξαλειφθεί αυτή η αντίθεση, επεξεργαζόμαστε κατευθύνσεις και μέτρα του κεντρικού σχεδιασμού, όπως η εκπεριτροπής εργασία σε τομείς διεύθυνσης και οργάνωσης, η απαγόρευση οικονομικών προνομίων των μελών των οργάνων εξουσίας. Στο πρόγραμμα του κόμματος διατυπώνουμε με σαφήνεια ως μέτρο συνεισφοράς και αμοιβής του εργαζόμενου το χρόνο εργασίας που καθορίζεται από το σχέδιο ανεξάρτητα από την ειδίκευση του εργαζόμενου. Συνυπολογίζουν και φυσικά ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες όπως η μητρότητα. Αυτή η κατεύθυνση της πολιτικής αμοιβών στηρίζεται στη θεμελιακή μαρξιστική θέση για την ασυμβατότητα του νόμου της αξίας με τον κομμουνιστικό τρόπο παραγωγής. Συμβαδίζει με τη θέση μας για την κατάργηση της εργατικής δύναμης ως εμπόρευμα στο σοσιαλισμό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ θα συνεχίσει ακόμα πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα την προσπάθεια μελέτης της ιστορικής πείρας και επεξεργασίας των σύγχρονων εξελίξεων. Γιατί η ιστορία μας δίδαξε ότι αυτή η πολιτική προετοιμασία, η δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού-λενινισμού, έχει καθοριστική σημασία για να παίζουμε σταθερά τον καθοδηγητικό μας ρόλο ως επαναστατική πρωτοπορία. Γιατί η ιστορία που μένει να γραφτεί, η ιστορία των νέων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 21ο αιώνα κρίνεται σήμερα από τη δική μας αποφασιστική στάση και δράση. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να συμβάλλετε με όποιο τρόπο μπορείτε σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία. Να συμβάλλουμε όλοι και όλες για να γυρίσει ξανά μπροστά ο τροχός της ιστορίας. Καλή δύναμη.